με το αίσθημα, αγαπητοί φίλοι, της εσωτερικής ασφαλείας, το οποίο απέκτησε η χώρα από τις επιούσεις της ανώδυτης κυβερνησιός μου στην αρχή. Με το αίσθημα της εξωτερικής ασφαλείας, το οποίο παρέχει σε αυτήν η υπογραφή των συμφώνων φιλίας με την Ιταλία και την Ιουγκοσλαβία. Με δημόσια οικονομικά απολύτως στερεά, με νόμισμα υγιές, με ουσιαστικών τερματισμών των εμφυλίων σπαραγμών, με εντεταμένη την προσοχή της κυβερνήσεως στην ανάπτυξη και των άλλων πηγών του πλούτου, αλλά προπάντων της γεωργικής παραγωγής, η χώρα δύναται να χωρίσει με πλήρη αισιοδοξία στο έργο της οικονομικής ανασυγκροτήσεως και της γενικής αναπλασεώς της. Με κατηγορούν ότι είμαι πολύ αισιόδοξος. Κύριοι, πιστέψατε με ότι κανένα μεγάλο έργο δεν γίνεται χωρίς βαθύαν πίστην εκ μέρους εκείνου ο οποίος το επιχειρεί. Την πίστην αυτήν ότι εντός της μιας αυτής τετραετίας η Ελλάδα μπορεί να γίνει αγνώριστη, την έχω βαθιά μέσα στην καρδιά μου. Την έχω διότι γνωρίζω την ιστορία του ελληνικού λαού. Και αν δεν την εγνώριζα, θα μου ήρθε να σκεφτώ τι κατόρθωσε αυτός ο λαός, ο οποίος προ 17 μόλις ετών είχε τα σύνορά του χαραγμένα στην Μελούνα επάνω από την Λάρισα και ο οποίος όσον αφορά τις εθνικές του διεκδικήσεις ήταν σχεδόν απελπισμένος. Και τώρα, απευθυνόμενος προς τους Έλληνες της Αμερικής, εν μέσω των οποίων επέρασα άλλοτε συντηρητικάς και αλυσμονικής ημέρας, έχω την υποχρέωση να τους είπω μερικά πατρικά λόγια, βγαλμένα από την ψυχή μου, με την πεποίθηση ότι θα πέσουν στην γη την καλή και θα αποδώσουν τους καρπούς του. Σας εξορκίζω εν ονόματι της Ελλάδος να αφήσετε τα πάθη σας και τα μίση σας και τα σκοματικά σας διχονίας, αυτές τις οποίες εχωρίστηκε μέχρι σήμερα. Τίποτε άλλο δεν μπλήκει περισσότερον τα συμφέροντά σας και τίποτε δεν σας εκθέτει περισσότερον στην συνείδηση των λοιπόν Αμερικανών, όσον η διαίρεση και ο αλλήλος παραγμός. Εάν είστε εδώ, θα εβλέπατε το χαρμόσυνο θέαμα ενός λαού ενωμένου ψυχικώς, αποφασισμένου να μην τιμή τίποτε πλέον το παρελθόν των διαιρέσεων, τας οποίας επλήρωσε τόσο ακριβά, και αποφασισμένου να ατενήσει προς το μέλλον. Θα εβλέπατε ακόμη ότι η ελληνική δημοκρατία, ιστορική μητέρα του ελληνικού λαού, αγωνίζεται και μοχθεί, αλλά προχωρεί πάντοτε με βήμα σταθερών προς το ωραίο τέρμα το οποίο της έταξε η εμπιστοσύνη του λαού και το οποίο είναι η ευημερία της πατρίδος. Αυτή είναι η παρήγορος και η συγκινητική πραγματικότητα. Και αυτή ας γίνει ο οδηγός σας. Εάν η μεγάλη αμερικανική δημοκρατία εξισφάλισε την ευτυχία των πολιτών της, η ελληνική δημοκρατία αγωνίζεται και αυτή να κατορθώσει το ίδιο. Μίαν παρέμεση έχω να σας απευθύνω. Ομονοήσατε. Και μίαν έχω να σας απευθύνω παράκληση. Όσον και αν είστε μακράν, όση απόσταση κι αν σας χωρίζει από τους κάμπους, τα βουνά, τα ακρογιάλια, όπου είδετε το φως του ηλίου υπό των γαλανών ελληνικών ουρανών, όσον φτωχή και μικρή και αν είναι η πατρίδα μας, μην την λησμονείτε ποτέ, κανείς δεν λησμονεί τη μητέρα του.